αλλάξουμε και κλίμα τελείως και θα πάμε λίγο στο φαινόμενο των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πόσες φορές το έχουμε πιάσει αυτό το θέμα, αυτό το φαινόμενο το οποίο γνωρίζει διαστάσεις που τείνουν να γίνουν ανεξέλεγκτες και στην περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε στοιχεία. Θεοδώρα, για βοήθησέ μας λίγο για να πάμε σε σύνδεση, να πάμε στα Χανιά. Προσέξτε, πληθαίνουν τα εργατικά ατυχήματα. Εύη, για ποιους λόγους? Λοιπόν, έχουμε μια αυξητική τάση από το 2018 μέχρι και το 2022. Είναι κάποια αριθμοί τους οποίους έβαλαν στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων σήμερα. 46 λοιπόν νεκροί εργάτες το 2018. 51 το 2019, είχαμε μία μείωση το 2020 ένεκα της πανδημίας με 41 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους την ώρα της εργασίας τους και το 2022, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, μιλάμε για έναν διπλασιασμό με 102 νεκρούς εργάτες. Αυτό που βγαίνει στο συμπέρασμα είναι ότι έχουμε ένα νεκρό εργαζόμενο περίπου κάθε τρεις ημέρες με 14.000 εργατικά ατυχήματα συνολικά σε όλη την Ελλάδα για το 2022. Απογοητευτική αριθμή, αν σκεφτούμε την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, τους κινδύνους που καθημερινά έρχονται σε επαφή αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και τα πάγια και χρόνια αιτήματά τους, τα οποία δυστυχώς δεν υλοποιούνται και δεν ικανοποιούνται. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Αντώνη Λούντζη, είναι ο γραμματέας της Ένωσης Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελματιών, με συγχωρείτε, Χανίων. Κύριε Λούντζη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία, επίσημα στοιχεία, που πραγματικά μας γεμίζουν και ανησυχία και προβληματισμό και θλίψη παράλληλα. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει και με φορείς και με εκπροσώπους των οικοδόμων και εμείς οι δημοσιογράφοι μέσα από αρθρογραφία και αναλυτικά ρεπορτάζ. Ωστόσο, πραγματικά δεν υπάρχει κανένα σημάδι βελτίωσης. Υπάρχει πάτος. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τα στοιχεία είναι πολύ δραματικά. Αν ζητάτε τη γνώμη μου, πάτος είναι εκεί που το ορίζουμε εμείς. Και γενικά, εμείς σαν σωματείο τείνουμε να έχουμε δίνουμε την προτροπή σε όλους να προσπαθούν να μαζί με το σωματείο να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν είναι μόνο τα ατυχήματα, τα οποία αυτά που βλέπουμε στατιστικά είναι ένα αποτέλεσμα από αυτά που έχουν δηλωθεί, έτσι. Σωστά. Δεν είναι μόνο τα... Πόσα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν έχουν καταγραφεί, θα διπλασιαστεί ο αριθμός. Πολύ σωστά. Ακριβώς, γιατί ο κόσμος φοβάται, νομίζοντας ότι θα χάσει τη δουλειά του ή για τον οποιοδήποτε λόγο νομίζει ο καθένας. Γιατί και στο δικό μας κλάδι, αλήθεια είναι, υπάρχει και μεγάλο ποσοστό προσφύγων, ο οποίος αναγκάζεται να καταφύγει σε αυτό το επάγγελμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Για να μπορέσει να τον καλύψει. Επειδή προτάσουμε το θέμα της έλλειψης των κενών της υποστελέχωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, είναι μόνο αυτή η παράμετρος που θα πρέπει να μας ανησυχήσει και για την οποία θα πρέπει να βρεθούν λύσεις? Ή έχει να κάνει και με τον ανθρώπινο παράγοντα, έχει να κάνει με την προσοχή μας, έχει να κάνει με τον εργοδότη? Είναι πολύ σωστή η ερώτηση, πολύ συγκεκριμένη. Όσον αφορά για τον ελεγκτικό μηχανισμό ο οποίος υπάρχει, σήμερα μάλιστα θα κάναμε και μια παράσταση διαμαρτυρίας. Λοιπόν, στο ΣΕΠΕΣ εδώ στα Χανιά και αναδεικνύουμε αυτή την κατάσταση, την οποία υπάρχουν 250 κάτι, αν θυμάμαι καλά, ελεγκτές, επιθεωρητές σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσουν αυτοί οι επιθεωρητές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή, πρέπει ο αρμόδιος εντάσσεται περίπου στις 700 επιχειρήσεις που πρέπει να ελέγξει ο καθένας. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το νούμερο είναι τεράστιο. Αυτό όσον αφορά το ΣΕΠΕ. Εμείς δηλαδή έχουμε βάλει πλάτη σε αυτό το πράγμα στους επιθεωρητές, τους οποίους δεν μπορούν πρακτικά να κάνουν τη δουλειά τους και τους στηρίζουμε σε αυτό. Θέλουμε να γίνουν παραπάνω, να υπάρχουν ελέγχοι, να δούμε ότι η ασφάλεια ισχύει στους χώρους εργασίας, όλους τους χώρους εργασίας, αλλά επειδή μιλάμε και για τον κλάδο μας, θέλω να αναφέρω και ένα περιστατικό, το οποίο, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο το σχέδιο που κάναμε προσπάθεια να μιλήσουμε.
Εμείς προσωπικά απευθυνθήκαμε και στο νοσοκομείο, γιατί πρόσφατα υπήρχε ένα περιστατικό εδώ στα Χανιά, το οποίο ένας συνάδελφος έπεσε από τα 6 μέτρα, έσπασε πόδια, έσπασε μέρος της σπονδυλικής στήλησης και ήταν ένα σοβαρό ατύχημα αυτό. Λοιπόν, και αυτός ο συνάδελφος αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στην αποκομιδή του έδινε ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσει να φύγει από το νοσοκομείο, ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του στη ιδιωτική κλινική, έτσι, για να μπορέσει να επιστρέψει. Γιατί δεν μπορούσε στην κατάσταση που βρισκόταν να πει να πάρει ένα ταξί και σε κάθε πανέλεγχο που θα πρέπει να παρουσιάζεται, θα πρέπει πάλι να πληρώνει. Έτσι, οπότε βάζουμε και αυτό το ζήτημα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι με διάφορους νόμους που έχει περάσει η ίδια η κυβέρνηση, Γιαννίτση, Κατρούγκα, Λουβρούτση και την τελευταία είναι το Χατζηδάκη, υποβιβάζουν αυτούς τους μηχανισμούς, όπως και το σύστημα υγείας. Έτσι, βλέπουμε μια συνεχόμενη, δηλαδή, υποβάθμιση των όρων της ζωής μας. Κύριε Λούντζη, επειδή καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά αυτός ο κλάδος μειώνεται, οι άνθρωποι δηλαδή που επέλεξαν στο παρελθόν, περνούν τα χρόνια, θα βγουν στη σύνταξη, αν και εφόσον έτσι πάνε όλα καλά και ασχοληθούν και συνεχίσουν να ασχολούνται με το συγκεκριμένο επίλυμα, υπάρχουν όμως νέα άτομα που τους ενδιαφέρει ο κλάδος, που θέλουν να ασχοληθούν και εκφράζουν έτσι το δισταγμό τους. Ακριβώς. Καθώς όλα αυτά τα προβλήματα αποτελούν ανασταλτικό παράδειγμα, ακριβώς γιατί είναι χρόνια. Πέρα από το οικονομικό. Δεν αναφέρει μόνο το οικονομικό και τις απολαύες που τα μεροκάματα έχουν διωθεί, αλήθεια είναι. Λόγω έλλειψης εργατικών χεριών πάμε καλύτερα εκεί. Αλλά τι να το κάνεις αν παίζεις κορώνα τη ζωή σου. Είναι πολύ στοχευμένη η ερώτηση της Εύης. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση που κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι όσο και να μπορώ να αφήσω απ' έξω το ζήτημα της πληρωμής, όπως αναφέρατε μπορούμε να πούμε ότι ο κλάδος έχει ένα καλό μεροκάματο, πράγματο θα μπορούσα να πω. Αεροκάματο όμως δεν ανταποκρίνεται σε κάθε μέρα του χρόνου. Έτσι, ο καθόμενος θα πρέπει ενδεχομένως να ψάχνει και δουλειά. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό όπως είναι ενδεχομένως σε κάποιους άλλους κλάδους. Θέλω να το κάνω ξεκάθαρο αυτό. Έτσι, λοιπόν, όσον αφορά για το μισθό τον οποίο αναφέρεται. Ναι, ενδεχομένως μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας πολύ καλός αυτό που κυκλοφορεί ενδεχομένως σε κάποιους άλλους κλάδους. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε ζήτημα πιο. Πέρασαν μια δεκαετία κρίσης, το οποίο ξεκίνησε από το 9, αν θυμάστε καλά, το οποίο όλα πέσανε, έτσι. Έχουμε διανύσει ήδη 10 χρόνια, τα οποία ο κλάδος έχει ρημαχτεί, έτσι, γιατί μπορεί τώρα να είναι σε όποιο επίπεδο έχει φτάσει το μεροκάματο του οικοδόμου, αλλά θυμηθείτε ότι πριν λίγα χρόνια δεν ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Έτσι. Οπότε είναι πολύ λογικό κάποια άτομα, ενδεχομένως και της δικής μου ηλικίας, κοντά, να αποφύγαν αυτό τον κλάδο λόγω της επικινδυνότητας στον οποίο φέρνουν. Σωστά. Και ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο μπαίνει σε αυτό είναι και το ζήτημα των ενσύμων. Έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων σε εργοτάξια για πια και οτιδήποτε, το οποίο είναι. Δεν τους κολλάνε τα ένσημα. Που δεν ασφαλίζονται, σωστά. Ακριβώς. Το οποίο είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, μάλιστα, κλάδο, μάλιστα. Τα ένσημα. Γιατί καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι η ασφάλεια και η ασφάλιση. Σίγουρα τώρα. Οπότε που δεν είναι μόνο το ένα θέμα. Και μία προεκλογική περίοδο, οι αρμόδιοι να στρέψουν λίγο το βλέμμα και οι υποψήφοι βουλευτές το βλέμμα λίγο σε προβλήματα του κλάδου, να δώσουν απαντήσεις, να δεσμευτούν, αλλά ξέρετε, δεσμεύσεις, και τι δεν έχουμε ακούσει, να ελοποιηθούν έστω μετεκλογικά. Και αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, δεν αναφέρομαι μόνο στην αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, αναφέρομαι και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αναφέρομαι και στον κύριο Βαρουφάκη και στους υπόλοιπους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λούντζη. Να είστε καλά, λοιπόν.